Όχι τίποτα άλλο. Πάντως, και πριν από και... στη δεκαετία του 50. Στη δεκαετία του 50, πώς περνάνε τα χρόνια. Ωραία, θα το πω εγώ τώρα. Η πρώτη σου δισκογραφική εμφάνιση το 78 με ποιους? Λοιπόν, ξεκινάμε με τους Τερμίτες. Το 78, ναι, καλά το πες. Κράτησα αυτό το πράγμα απολιόμενος από φαντάρος. Τερμίτες, ε. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. Στο μέλλον που φτιάχνεται πως θέλετε. Το 1977 απολύθηκα από φαντάρος. Έμενα σε ένα σπίτι στα Αναφιώτικα της Πλάκας. Ήταν ένα καφενείο στους Αέρδες κοντά που λεγόταν Πλάτα. Την εποχή εκείνη που τα νέα παιδιά καταφέραν να περάσουν τις μουσικές τους προτιμήσεις και στους μεγαλύτερους σε τραγούδια με νόημα και περιεχόμενο. Τα πρόλαβα, ήταν πολύ μικρός βέβαια, αλλά πήγαινα καθημερινά θα μόνα στις Πλάκας ήμουν. Σε αυτό το καφενείο μας γόντουσαν όλα τα συγκροτήματα της εποχής. Εκεί θυμάμαι πρωτογνώρισα τον Τουρκο Γιώργη, πρωτογνώρισα τον Τζόνι τον Βαγούραν. Ανθρώπους που είχαν διάφορα γκρουπ τα οποία εγώ τα έβλεπα και είχα την αίσθηση ότι έβλεπα τους Rolling Stones, κάπως έτσι. Μεγάλωσα σε μια εποχή που άκουγα μόνο ροκ μουσική. Αυτό ήταν και το έναυσμα να αποφασίσω μαζί με άλλους τρεις φίλους. Από την ίδια γειτονιά και αυτοί οι πλακιώτες να κάνουμε ένα συγκρότημα. Κάναμε ένα συγκρότημα, το ονομάσαμε τα αρχικά μας, PLJ Band, και επί δύο χρόνια προσπαθούμε να κάνουμε ένα δίσκο. Κανένας δεν περίμενε ότι από αυτά τα γκρουπάκια θα μπορούσε να γίνει κάτι το επαγγελματικό. Καλά, εγώ δεν ξεκίνησα ακριβώς έτσι. Ξεκίνησα με προ... Ήθελες να γίνεις μουσικός? Όχι, να γίνω μουσικός, να γίνω σούπερστάρ στο εξωτερικό, αυτά να σκεφτόμουν. Μετά από δύο χρόνια τον ετοιμάσαμε αυτό το δίσκο με δική μας παραγωγή, με δικά μας λεφτά σε ένα στούντιο. Τον πήραμε από μάλιστα και πήγαμε στο εξωτερικό και στη Γαλλία, με σκοπό να κάνουμε καριέρα σαν τους Αφρουτά Ετσάιλ. Τελικά βέβαια πήγαμε και φάγαμε τα μούτρα μας στο Παρίσι. Γυρίζοντας πίσω, αποφασίσαμε ότι πρέπει να τραγουδάμε ελληνικά. Με το ονομάσαμε τον γκρουπ από VLJ σε Τερμίτες. Σαν ένα φόρο τιμή στους Beatles. Με τους Τερμίτες έκανα 5 δίσκους. Έκτοτε αρχίσαν τα πράγματα να είναι πάλι δύσκολα, διότι αφού διέλυσα την Τερμίτες, ήθελα να κάνω μια καριέρα μόνος μου. Ήταν σαν να ξεκινούσα από την αρχή. Δεν τα είπε. Ένα λαθάκι έκανε. Ένα λαθάκι. Σημερομηνίες πάλι. Ο προηγούμενος μας είπε ότι απολύθηκε το 78, εκεί στο βίντεο έλεγε το 77. Τα πράγματα δεν καταλαβαίνω. Το 78. Α, είπες. Το 76 πήγα, είπα. Δεν είπαμε ότι απολύθηκε. Είπες. Αυτό που λέει οι Τερμίτες ήταν τρομερά πρωτοποριακή. Για όλη την επανάσταση, για όλους. Του συστήμου. Ο ήχος δηλαδή της εποχής που αυτό που κάνανε τότε. Οι Beatles της Ελλάδας λέγανε τότε. Είχατε πιστό. Σε στη γέννη θα σου πω πιστό ήταν. Ήταν ένα πολύ πιστό κοινό τότε το οποίο. Είναι ο νεκρός δεν δικαίωται, ας πούμε. Τώρα πια είναι, λες, μιλάνε για τους Τερμίτες και μιλάνε σαν να μιλάνε, ας πούμε, βλέπω και στο διαδίκτυο τα λοιπά, σαν να μιλάνε, ας πούμε, για τους Pink Floyd. Και λέω, καλά, τότε που ήσασταν. 88 τελειώνεις με τους Τερμίτες με εκείνο το καταπληκτικό τραγούδι, το πόσο σε θέλω. Ναι, αυτό το οποίο τραγουδάνε, ναι. 1988. Ναι. Όλα αυτά τα τραγούδια που γράφετε, που παίζετε, που τραγουδάτε, υπάρχουν, είναι κάπου. Υπάρχει κάποια αιτία, αφορμή, υπάρχει πρόσωπο πίσω από αυτά? Αφορμή και τέτοια όχι, δεν είναι πάντα έτσι, αλλά ότι υπάρχουν συγκεκριμένες στιγμές που γίνονται, ναι, είναι γεγονός. Αυτό, ας πούμε, το γράφαμε σε ένα χωριό μαζί με τον Γιάννη τον Σπυρόπουλο, τον Μπαχ. Έγραφε ο Γιάννης τους στίχους εκείνη τη στιγμή. Μου λέει, έλα να σου πω ένα στίχο. Στην άκρη του απείρου στιγμούλα τον ήρω. Κάτσε μισό λεπτό. Παίρνω το κιθάρι στην άκρη του απείρου στιγμούλα τον ήρω και το βγάζαμε το τραγούδι συγχρόνως. Αυτό δεν το ξανακάνει ποτέ. Έλεγε ο Γιάννης έμεσα εγώ. Έλεγε είναι μερικά που γίνονται και βγήκε το τραγούδι. Μαγικές στιγμές μερικές φορές. Και το παίξαμε κατευθείαν σε μια συναυλία που κάναμε τότε στο Λυκαβητό για πρώτη φορά και έτσι έγινε το τραγούδι με τη μία. Λοιπόν, Μπάμπης Στόκας,